Καλησπέρα σε όλους. Είχα προγραμματίσει να βρεθώ σήμερα κοντά σας, αλλά για επαγγελματικούς λόγους έχω αλλάξει το πρόγραμμά μου. Η τεχνολογία όμως μας βοηθάει και θα είμαι οσί παρών. Έχω μεγάλη χαρά γιατί θα πω δύο λόγια για ένα άτομο που το αγαπάω πάρα πολύ και που είναι υποψήφιος δήμαρχος της Ήρου, τον Άρτο Ρώτα. Για να συστηθώ σε όποιους δεν με ξέρουν, είμαι ο Ελπιδοφόρος Δουράτσος, είμαι μευτήρας γυναικολόγος, είμαι γιος των αημνήστων γονέων μου, του γιατρού του Μάρκου Δουράτσου και της Μαρίας Δουράτσου και γέννημα θρέμα της Ήρου, την οποία υπεραγαπώ. Είχα μια μάνα με γνήσιες δημοκρατικές καταβολές που το 1959 έκανε μια σοβαρή ανατροπή στα αυτοδιοικητικά και διεκδίκησε τη Δημαρχία της Ερμούπολης υποστηριζόμενη από το ευρύτερο λαϊκό στοιχείο και κυρίως τις γυναίκες. Όπως καταλαβαίνετε, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που οι συζητήσεις για την πολιτική και τα δημοτικά δρόμενα ήταν καθημερινές. Μπορώ λοιπόν να πω ότι όταν αποφασίζεις να μπεις στον αγώνα για να ηγηθείς ενός Δήμου, ιδιαίτερα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά για ας δούμε, είχαμε συνηθίσει να θέλουμε τους δημοτικούς άρχοντες έμπειρους πολιτικούς με τάσεις λαϊκισμού και κάπου εκεί χάνεται και η αυθεντικότητά του. Για ας δούμε όμως τώρα κάτι διαφορετικό στο πρόσωπο του Άρη του Ρώτα και θα αναρωτηθείτε με ποια ιδιότητα έχω την τύχη και την τιμή να προλογίζω ένα υποψήφιο δήμαρχο, τον Άρη του Ρώτα. Κρύβω τη συγκίνησή μου με την ιδιότητα του γιατρού και φίλου της οικογένειας που βοήθησα την αείμνηστη μητέρα του Δέσποινα να τον φέρει σε αυτόν τον κόσμο πριν από 42 χρόνια. Έκτοτε παρακολουθώ από κοντά την πορεία του Άρη προς την ενηλικίωσή του και τις σπουδές του λόγω της στενής οικογενειακής σχέσης. Μεγάλωσα μαζί με την κόρη μου που ήταν φίλη από παιδιά και σήμερα έχει και τη χαρά να την έχει στο ψηφοδέλτιό του. Είναι η Μαρία Δουλάτσου. Στον Άρη μου αρέσει πολύ ο χαρακτήρας του και μου άρεσε καθώς τον έβλεπα να μεγαλώνει. Είναι αυτό που λέμε ήρεμη δύναμη. Είναι μεθοδικός, στοχοπροσιλωμένος και δεν τον βάζει κάτω με τύπο. Δρά χωρίς την πανοκούψη. Με απόλυτη ψυχραιμία και διευγή σκέψη. Ακόμα και στα πιο δύσκολα. Όταν χρειάστηκε, όρθωσε το ανάστημά του και πήρε τη ζωή στα χέρια του για να φτιάξει τη ζωή του όπως την ήθελε. Πάντα όμως με το βλέμμα του οραματιστή και την καρδιά καθαρή και προχωρούσε γεμάτος καλοσύνη για τους ανθρώπους και για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του όπως ο ίδιος τα ήθελε. Πάντα με το βλέμμα του οραματιστή και την καρδιά καθαρή, γεμάτη καλοσύνη για τους ανθρώπους και έτσι πραγματοποιούσε τα όνειρά του και τους στόχους. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με την αυτοδιοίκηση ως σύμβουλος δήμων στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Θα το ξέρετε αυτό, με την εταιρεία Αιγαίου. Έχει σχεδιάσει και έχει βρει χρηματοδότηση για πολλά έργα. Άρα έχει έρθει σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση σε τομείς αρκετά δύσκολοι. Και μετά όμως ήρθε η κρίση και έπληξε το αντικείμενο. Ο Άρης τότε δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Είχε την ψυχραιμία, τη διάβια και την τόλμη να αλλάξει αντικείμενο γρήγορα και να στραφεί στον τουρισμό. Και επιχειρώντας πέτυχε. Έχει αναπτύξει μια δυναμική και ισορροπημένη προσωπικότητα μέσα από προσωπικές αντιπτώσεις και αυτό τον βοήθησε να φτιάξει μια πετυχημένη οικογένεια. Ο Άρης έχει πείσμα και θέλει να βλέπει άμεσα αποτελέσματα στις προσπάθειές του. Αυτή του την ικανότητα θεωρώ ότι αποτελεί μεγάλο προσόν και για ένα αυτοδιοικητικό στους καιρούς που ζούμε. Που οι καιροί που ζούμε απαιτούν γρήγορση και θέληση για να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Όμως, δεν αρκεί η προσπάθεια ενός ανθρώπου. Η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Ο Άρης, από ό,τι ξέρω, έχει δημιουργήσει μια άξια ομάδα με έμπειρους αυτοδιοικητικούς, αλλά και νέους ανθρώπους με όρεξη, όραμα και εργατικότητα. Αξίζει, νομίζω, να τους δώσουμε την ευκαιρία να αποδείξουν τις ικανότητές τους για το καλό του τόπου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα που πέρα από τα προσωπικά συμφέροντα πρέπει να προτάξουμε το καλό του νησιού μας. Με τις σκέψεις αυτές δεν θέλω να σας ζαλίσω άλλο
και με την πεποίθηση ότι θα δώσετε στον Άρη την ευκαιρία να κερδίσει αυτή την πρώτη Κυριακή, του εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί νομίζω την αξίζει. Καλή επιτυχία, Άρη μου. Πολύ καλώς ήρθατε. Τι ωραίος κόσμος. Τι ωραία χαμόγελα. Τι αισιόδοξο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου που ήρθατε σήμερα εδώ. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Το να ασχολείσαι με τα κοινά στις μέρες μας θεωρείται ύποπτο. Και όσοι τελικά ασχολούνται προσπαθούν να αποτάξουν από πάνω τους την ταμπέλα του πολιτικού. Όμως φίλες και φίλοι, σε πολιτικό επίπεδο δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πριν από ένα χρόνο, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια να βγάλουμε την Ερμόπολη και τα χωριά μας από μια στασιμότητα και να πείσουμε τη νέα γενιά να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Και το καταφέραμε. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια ομάδα, αποτελούμενη τόσο από ανθρώπους με αυτοδιοικητική εμπειρία, όσο και από ανθρώπους πρωτοεμφανιζόμενους με όρεξη και θέληση να προσφέρουν στο νησί μας. Τι είναι όμως αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε? Πρώτον, είμαστε μια καινούργια ομάδα σε ποσοστό 86%. Καλά ακούσατε, 86% των στελεχών μας είναι νέοι στην πολιτική, με μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 45 χρόνια. Με την νίκη μας εκλογές θα είμαστε μια δημοτική αρχή με 15 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με την νομοθεσία, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 10 θα είναι νέοι αυτοδιοικητικοί. Αν αυτό δεν είναι ανανέωση, τότε τι είναι? Ποιος μπορεί να σταματήσει αυτή τη νέα γενιά που αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της? Δεύτερον, είμαστε άνθρωποι με όραμα, με φρέσκες ιδέες και ενθουσιασμό. Με όρεξη να τρέξουμε για το νησί μας. Άνθρωποι που έχουμε αποδείξει σε προσωπικό επίπεδο ότι ξέρουμε να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Άνθρωποι με βαριά βιογραφικά, είτε πανεπιστημίων είτε της ίδιας ζωής. Άνθρωποι άφθαρτοι. Το ξέρω ότι αυτή η ομάδα σας έχει βάλει σε γλυκό μπελά και δεν ξέρετε ποιον υποψήφιο να πρωτοδιαλέξετε. Το ίδιο έχω πάθει κι εγώ. Τρίτον, είμαστε κομματικά ανεξάρτητοι. Για το μεγαλύτερο μέρος των ψηφίων ούτε γνωρίζω και ούτε με ενδιαφέρει να μάθω ποια είναι τα κομματικά τους πιστεύω. Τα κομματικά πιστεύω είναι απολύτως σεβαστά. Πλην όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, καμία σχέση, συγγνώμη, με τοπική αυτοδιοίκηση και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να μείνουν μακριά. Δεν διανοούμε, για παράδειγμα, να μην είμαστε δίπλα στο νοσοκομείο, μην τυχόν και κάποια διεκδίκηση θεωρηθεί αντικυβερνητική. Αυτό, αν αυτό δεν είναι δείγμα ανεξαρτησίας, τότε τι είναι? Τέταρτον, είμαστε άνθρωποι χωρίς δεσμεύσεις. Άρα μπορούμε να αποφασίσουμε με γνώμονα το κοινό καλό και το καλό του συνόλου. Πέμπτον, η ουσιαστικότερη διαφορά μας από το βασικό μας αντίπαλο είναι ότι εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι εντολείς μας. Εντολείς μας είναι οι δημότες της Ήρου και μόνο σε αυτούς λογοδοτούμε. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για τη δημοπράτηση της Μαρίνας, αποδείξαμε ότι και θέλουμε και μπορούμε. Με πολιτική αξιοπρέπεια και με σεβασμό προς όλους τους Ιριανούς, με καθαρές και σταθερές κουβέντες, να αγγίξουμε με πολιτικό θάρρος θέματα που λιμνάζουν χρόνια και βάζουν φρένο στην ανάπτυξη αυτού του τόπου. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να παλέψουμε για το κοινό καλό, για το κοινό καλό της Ήρου, μακριά από μικρά ή μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Και δεν φοβηθήκαμε, δεν λιποτακτήσαμε και δεν τα παρατήσαμε. Παλέψαμε για τα παιδιά μας, για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας. Σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο όπως είναι προεκλογική, ορθώσαμε ανάστημα. Φανταστείτε λοιπόν ως Δημοτική Αρχή με τι σθένο θα υποστηρίξουμε τα συμφέροντα της Ήρου, της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Έκτο, εμείς με καθαρές κουβέντες, χωρίς ίχνος λαϊκισμού, λέμε στον Ιριανό λαό ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε δεθειμένοι
να πάρουμε τις δύσκολες αποφάσεις, γι' αυτό άλλωστε θα μας έχουν εκλέξει, χωρίς να μεταθέτουμε συζήτηση στο αύριο και χωρίς να διχάζουμε τη Συριανή κοινωνία με ψευδοδιλήμματα. Πιστεύουμε στη συνύπαρξη και στην κοινή προσπάθεια και είμαστε εδώ για να ενώσουμε όλους τους συμπολίτες μας σε ένα κοινό όραμα ευημερίας και ανάπτυξης της Σύρου. Έβδομο, εμείς, οι μη επαγγελματίες πολιτικής, στήσαμε όλη την προεκλογική μας εκστρατεία χωρίς να αφήσουμε τις δουλειές μας και χωρίς να τριγυρνάμε στις καφετέρειες. Ένα χρόνο τώρα δουλεύουμε ακατάπαυστα 16 ώρες την ημέρα, υπηρετώντας το στόχο μας και το όραμά μας. Το ίδιο θα κάνουμε και όταν αναλάβουμε το Δήμο. 8. Διαθέτουμε και τη γνώση και την εμπειρία για να διεκδικήσουμε και να σχεδιάσουμε τον Δήμο των επόμενων 50 χρόνων. Και το έχουμε πει 100 φορές και θα το πούμε άλλες τόσες. Και ξέρουμε και θέλουμε και μπορούμε. Σε αντίθεση με τους αντιπάλους μας, που μπορεί να ξέρουνε, αλλά όπως έχει δείξει η ιστορία, δεν θέλουνε. Προσωπικά, από το 2006 μέχρι και σήμερα, έχω εργαστεί ως τεχνικός σύμβουλος σε μικρούς και μεγάλους δήμους, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, σε νομικά πρόσωπα αυτών, στην ΤΕΟΣ Νομαρχία Κυκλάδων και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Και τους έχω υποστηρίξει στην εξέβρεση χρηματοδοτήσεων, στη ορίμανση και διαχείριση έργων τους, στην εκπόνηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων και στην κατάρτιση οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας τους. Και για να γίνω συγκεκριμένος, επιτρέψτε να αναφέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω εργαστεί, μεταξύ άλλων για την υποστήριξη Δήμων για την κατασκευή πολλών σχολικών κτηρίων και κλειστών γυμναστηρίων σε Μύκονο, σε Πάρο, σε Σαντορίνη και Άνδρο και στην Κάλυμνο. Για τη δημοπράτηση της Μαρίνας, Μανδρακίου της Ρόδου και για το κέντρο διαχείρισης καφών στο Καλαμά της Ρόδου. Και για την υλοποίηση του Δημοτικού Σχολείου της Βάρης και για την αναπλάση παραλιακού μετώπου της Ερμόπολης και για την παρακαμπτήρια οδό στην Ανοσύρο και πολλά άλλα. Αν λοιπόν επί 17 έτη ανασχόλησης μου δεν στην υποστήριξη των νησιωτικών δήμων και στην ορίμανση και υλοποίηση των άνω από 500 έργων τους δεν είναι εμπειρία, τότε τι είναι? Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία με τη δική μου έχουν και άλλα στελέχη μας. Άλλα πάλι στελέχη έχουν αυτοδιοικητική εμπειρία. Μπορείτε να δείτε όλα τα βιογραφικά των στελεχών μας στο site μας και στα ενημερωτικά φυλάδια που έχουμε μοιράσει σε όλο το νησί. Και όσον αφορά τους νέους του συνδυασμού μας, να πω ότι κανείς δεν γεννήθηκε έμπειρος. Η απάντηση στην απειρία τους είναι η θύλησή τους. Και από τέτοια έχουν απεριόριστη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όλοι εμείς οι νέοι στην αυτοδιοίκηση έχουμε τεράστια εμπειρία στο να βάζουμε στόχους και να τους κάνουμε πράξη. Αν λοιπόν μας λείπει κάτι από πολιτική εμπειρία, σε εισαγωγικά, είναι το να κάνουμε το άσπρο μαύρο ή το να μιλάμε χωρίς να λέμε τίποτα το ουσιαστικό. Ή το να τάζουμε λαγούς με τραχύλια, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη ή την άγνοια των συμπολιτών μας. Ή να τα χαϊδεύουμε τα αυτιά. Ή να μην παίρνουμε αποφάσεις που θα προκαλέσουν διαφωνίες. Ναι, λοιπόν, τέτοια πολιτική εμπειρία ούτε την έχουμε και ούτε θέλουμε να την αποκτήσουμε. Ένατο. Δεν αναζητούμε θέσεις και αξιώματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μάθει να ζούμε από τον κάμματο της εργασίας μας. Συμπορευόμαστε σε αυτήν τη νέα προσπάθεια, διότι πολύ απλά θέλουμε να δούμε το νησί μας να προοδεύει, χωρίς κανείς να έχει προτάξει προσωπικό όφελος. Το έχω ξαναπεί, ότι απέκλεισα υποψηφίους επειδή ακριβώς ζήτησαν να τους τάξω θέσεις και αξιώματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι δεν έχετε ακούσει ποτέ υποψήφιό μας να συστήνεται ως μελλοντικός αντιδήμαρχος καθαριότητας ή πολιτισμού ή τουρισμού ή πρόεδρος λιμενικού ταμείου και οτιδήποτε άλλο. Δέκατο. Δεν τάξαμε σε δημότες μόνιμες θέσεις στη δημοτική αστυνομία ή μόνιμη θέση στο νοσοκομείο. Γιατί το ακούσαμε και αυτό. Και γιατί δεν τάξαμε? Γιατί πολύ απλά δεν εκμεταλλευόμαστε την ανάγκη ή την άγνοια των συμπολιτών μας, ανταλλάσσοντας την ψήφο τους με ψεύτικες ελπίδες. Μιας και οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ, όπως όλοι ξέρουμε, είναι απολύτως αδιάβλητες. Πρωτίστως όμως, η ρουσφετολογική προσέγγιση, με απλά λόγια, δεν μας εκφράζει. Και ναι, λοιπόν, είμαστε η Dream Team της αυτοδιοίκησης. Δώστε μας λοιπόν την νίκη από την πρώτη Κυριακή. Γιατί η ανανέωση προσώπων και ιδεών είναι απαραίτητα στοιχεία για να αλλάξουμε το νησί μας προς το καλύτερο και να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί όλα μπορούν να γίνουν. Αρκεί να το πάρουμε απόφαση. Αρκεί σε θέσεις ευθύνης να είναι άνθρωποι ικανοί, προσιλωμένοι στο στόχο, με όραμα και με μοναδικό σκοπό το κοινό καλό. Άνθρωποι διεκδικητικοί, στιβαροί στις θέσεις τους και σταθεροί στο λόγο τους. Βασικός μας στόχος,
Από σήμερα, καμία αναπτυξιακή ευκαιρία χαμένη για τη Σύρο. Σχεδιάζουμε και κερδίζουμε το μέλλον μας με σύγχρονη τεχνοκρατική προσέγγιση αλλά και σεβασμό στις ανάγκες του πολίτη. Με το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις και στη μεταφορά καλών και επιτυχημένων πρακτικών Δήμων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Με σύμμαχο και συνομιλητή την κοινωνία και δημιουργικές δυνάμεις του νησιού και την υγιή επιχειρηματικότητα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το όραμά μας. Το όραμά μας είναι να ομορφύνουμε τον τόπο μας ώστε να χαιρόμαστε να ζούμε σε αυτόν, αλλά και να κρατήσουμε ή να φέρουμε πίσω τους νέους μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για επαγγελματικές ειδικότητες στον σύγχρονο κόσμο, δημιουργώντας ανάπτυξη και ανεβάζοντας το βιωτικό επίπεδο του νησιού. Στόχος μας λοιπόν είναι να σχεδιάσουμε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και ανθεκτικό Δήμο που θα στηρίξει την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Θα παρέχει υψηλή ποιότητα ζωής στους πολίτες του, θα παρέχει ευκαιρίες και θα είναι πρωτοπόρος στις προκλήσεις του μέλλοντος. Πάμε λοιπόν να δούμε τους 7 βασικούς άξονες προτεραιότητες του προγράμματός μας και για να μην σας κουράσω, τα κυριότερα μόνο έργα και δράσεις μας για την επόμενη πενταετία. Καθώς όπως ξέρετε, το πρόγραμμά μας έχει τυπωθεί και έχει μοιραστεί σε όλο το νησί, οπότε μπορείτε να το μελετήσετε με την ησυχία σας. Πρώτον, έχουμε σχέδιο για την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. Για εμάς, ο επανασχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη και στα χωριά, με αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και περισσότερη ελευθερία πρόσβασης σε κατοίκους και επισκέπτες, αποτελούν τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Επιδιώκουμε ένα υγιές, βιώσιμο και πράσινο μέλλον για όλους τους κατοίκους της Σύρου. Σχεδιάζουμε λοιπόν, πρώτον, τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος Ερμόπολης. Τη λύση του προβλήματος στάθμευσης, με εγκατάσταση έξυπνου ηλεκτρονικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, smart parking, σε όλη την Ερμόπολη, με καθορισμένες δωρεάν θέσεις μονίμων κατοίκων. Τη δημιουργία όσων περισσότερο πιστοποιημένων παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου μπορούμε σε Ερμόπολη και χωριά, εξασφαλίζοντας πάντα προσβασιμότητα σε αμαία. Τέταρτον, θέλουμε να δούμε το γήπεδο Μπαρούμι και Πευκακίων ένα σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής και άθλησης. Πέμπτον, θα φροντίσουμε τις παραλίες μας, πρωτίστως για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Έκτον, θα εφαρμόσουμε πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και επιβράβευσης πολιτών με μείωση δημοτικών τελών. Έβδομο, σχεδιάζουμε την αναδιοργάνωση του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αποκομιδής. Όγδοο, θα ανανεώσουμε το στόλο καθαριότητας μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων και leasing. Έχουμε σχέδιο και για τα έργα υποδομής του Δήμου, του Λιμενικού Ταμείου και της ΔΕΙΑΣ. Σχεδιάζουμε λοιπόν την αποκατάσταση των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, που όπως ξέρετε έχει ήδη εγκριθεί, αλλά και την εκπώνηση μελέτης αποκατάστασης του εσωτερικού του. Τη διεκδίκηση δημιουργίας νέου και σύγχρονου δικαστικού μεγάρου, με σκοπό να ελευθερωθούν επιτέλους οι χώροι του Δημαρχείου, ώστε να στεγαστούν δημοτικές υπηρεσίες και χώροι πολιτισμού. Την επισκευή δημοτικών κτηρίων για την κάλυψη αναγκών στέγασης γιατρών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, όπως παραδείγματος χάρη το 3ο Δημοτικό Ερμόπολης, που για χρόνια έχει αφαιθεί στην τύχη του. Την αξιοποίηση του στρατοπέδου Ζαφύρι, που και αυτό όσον ολοκληρώνεται. Τα μακροχρόνια παραχώρηση του πεδίου βολής στη Βάρη για την αξιοποίησή του για πολλαπλές χρήσεις όπως πάρκινγκ, χώρους πρασίνου, αναψυχής και άθλησης. Τη δημιουργία παρακαμπτηρίων οδών σε χωριά με σκοπό την αναβάθμιση των παραλιακών μετόπων όπως του Φίνικα και της Αζολίμνου. Διεκδικούμε την παραχώρηση κατά χρήση του οικοπαίδου ΤΑΕΠΕΔ στην παραλία του Γαλισσά για να το μετατρέψουμε σε χώρο αναψυχής των δημοτών, προστατεύοντας έτσι το χωριό αλλά και τις περιουσίες των κατοίκων από την αλλίωση της φυσιογνωμίας της περιοχής. Σχεδιάζουμε την έγκριση των σχετικών λιμενικών έργων του Master Plan του λιμένου της Ερμόπολης με προτεραιότητα την κατασκευή του νέου λιμένα ακτοπλοείας και τη δημιουργία χώρου πάρκινγκ στο σημερινό χώρο του λιμανιού. Και ναι, τη δημοπράτηση της Μαρίνας θέση στο Πηδάλι. Η αναβάθμιση και η λειτουργία της οποίας θα φέρει επενδύσεις σε λιμενικές και κτηριακές υποδομές προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ, θα τονώσει την οικονομία της Σύρου και επιτέλους θα αναβαθμίσει τη μέχρι σήμερα αδικημένη περιοχή των Λαζαρέτων. Και συνεχίζουμε με τη χωροθέτηση επέκτασης τουριστικού καταφυγίου Σκαφών στο Φίνικα. Την ανάπλαση των παραλιακών μετόπων σε Βαπόρια, Κίνη, Αζόλιμνο και άλλα. Και όσον αφορά τα έργα της ΔΕΙΑΣ. Στόχος είναι η παροχή ποσίμου νερού στη βρύση του κάθε νοικοκυριού σε βάθος πενταετίας. Την επέκταση των αποχετευτικών δικτύων σε Φίνικα, Βίσα, Γαλισσά και Ποσειδονία. Την κατασκευή νέου εργοστασίου αφαλάτωσης στην Ερμόπολη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υδροδότησης στους καλοκαιρινούς μήνες. Και τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου για την ενεργειακή αυτοτέλεση ΔΕΙΑΣ, το οποίο έχει ήδη αδειοδοτηθεί, και για τη μείωση του κόστου παραγωγή του νερού και κατ' επέκταση τη μείωση των τιμολογίων
των καταναλωτών. Έχουμε σχέδιο και για την παιδεία. Για εμάς η παιδεία σημαίνει πολλά, αφού είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Σχεδιάζουμε λοιπόν την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή ενός νέου και σύγχρονου ενιαίου συγκροτήματος δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Ερμόπολης. Τη δημιουργία μουσικού σχολείου, να μορφύνουμε τους παράλληλους χώρους των σχολείων. Και τέταρτον, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, να σχεδιάσουμε ένα νέο και σύγχρονο πανεπιστημιακό κάμπους, αλλά και για τη λειτουργία δεύτερου τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής. Έχουμε σχέδιο και για την κοινωνική μέρημνα. Η κοινωνική μέρημνα δεν είναι απλά μία υπηρεσία, αλλά τρόπος ζωής. Η κοινωνική μέρημνα αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας για την προσφορά βοήθειας και υποστήριξης σε όσους τη χρειάζονται. Σχεδιάζουμε λοιπόν την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων και δομών υπέρ των ευάλωτων πολιτών, όπως είναι το κέντρο κοινότητας, τα ΚΔΑΠΜΕΑ, η βοήθεια στο σπίτι. Σχεδιάζουμε τη δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για ΑΜΕΑ. Σχεδιάζουμε τη δημιουργία στέγης κακοποιημένων γυναικών. Και δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε την τρίτη ηλικία, με την εμψύχωση και δημιουργική δραστηριότητά της μέσα από τα ΚΑΠΗ. Έχουμε σχέδιο και για τον πολιτισμό. Η προστασία και ανάδειξή της τόσο πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας αποτελεί για μας δέσμευση. Στόχος μας είναι να προσδώσουμε εξωστρέφεια στον πολιτισμό μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Γι' αυτό σχεδιάζουμε τη δημιουργία αδειοδοτημένου, σύγχρονου, υπαίθριου πολιτιστικού χώρου Μάνος Δευτερίου στη θέση του Λατομείου Καραβέλα στην Ερμούπολη. Τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου στον εξωτερικό χώρο Όπισεν της Έπαυλης Τσιροπινά στην Ποσειδονία. Τη διάσωση και την ανάδειξη του φάρου στην είσοδη Δήμη με σκοπό ο πρώτος φάρος του ελληνικού κράτους να καταστεί επιτέλους επισκέψιμος από το κοινό. Την αξιοποίηση λιμοκαθαρτηρίου λαζαρέτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη διοργάνωση το 2026, που είναι το έτος εορτασμού 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, με στόχευση τη διευρυμένη προβολή της Ήρου. Ήρθε η στιγμή να γιορτάσουμε τη δημιουργία αυτής της πόλης που κάποτε μας έκανε γνωστούς στα πέρατα του κόσμου. Σχεδιάζουμε και στηρίζουμε την εξωστρεφή δράση των φεστιβάλ ρεμπέτικου και κλασικής μουσικής και των λοιπόν φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρο κάθε χώρα, κάθε χρόνο. Και οφείλουμε στους προκάτοχούς μας, αλλά και στις επόμενες γενιές, να αναβιώσουμε τα τοπικά μας έθιμα, ώστε να διαφυλάξουμε την τοπική λαϊκή μας παράδοση. Έχουμε σχέδιο και για τον αθλητισμό. Η βελτίωση των αθλητικών αποδομών έχει πολλαπλά ωφέλη για τους κατοίκους και τους νέους, καθώς προσφέρει διέξοδο στην άθληση και στην υγιεινή ζωή. Σχεδιάζουμε λοιπόν τη δημιουργία ενιαίου σύγχρονου αθλητικού κέντρου με μέρημνα και για την άθληση ΑΜΕΑ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των αθλημάτων τόσο σε γήπεδα αγώνων όσο και σε προπονητήρια. Βρίσκουμε άμεση προσωρινή λύση για τη στέγαση γηπέδων του μπάσκετ που καίει τόσο πολύ το νησί και τον αθλητισμό. Βρίσκουμε λύση για τη 12μηνη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Αξιοποιούμε το διαθέσιμο χώρο στο στάδιο Πευκακίων ως ανοιχτό γυμναστήριο ή υπαίθριο χώρο άθλησης. Επεκτείνουμε το ωράριο λειτουργίας των αθλητικών χώρων με στόχευση την 7ήμερη λειτουργία τους με σχετική επιτήρηση. Στόχος, οικογένειες, παιδιά, νέοι να μπορούν να αθλούνται 7 μέρες εβδομάδα 24 ώρες. Και επανεκκινούμε το πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού. Εργασιακά πρωταθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ και αθλητισμού για όλους. Γυναίκες, ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία και άλλα. Βοηθάμε στους αθλητικούς συλλόγους στην προσπάθειά τους να διοργανώσουν μεγάλες εκδηλώσεις. Έχουμε τέλος σχέδιο για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη του νησιού μας περνά μέσα από την ενίσχυση και υποστήριξη της τοπική μας επιχειρηματικής κοινότητας. Η οικονομία μας χρειάζεται και μεγέθυνση σε επιχειρηματικές δυνατότητες, σε νέες θέσεις εργασίας. Με δύο λόγια, χρειάζεται επενδύσεις. Σχεδιάζουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο πλάνο προβολής και προώθησης που έγινε ποτέ στο νησί. Τη λειτουργία δημοτικής υπηρεσίας προσέλκυσης και υποστήριξης νέων επενδύσεων με απότερο στόχο την αύξηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών και θέσεων απασχόλησης. Την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών και επιστημόνων. Και καινοτόμες δράσεις, αλλά και για την επιμόρφωσή του των εργαζομένων στον κλάδο της φιλοξενίας, της εστίασης και της υποδοχής πελατών. Τη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την εξέβραση νέων μεθόδων παραγωγής, ώστε να ενισχυθεί και να καταστούν βιώσιμες οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Τέλος, χαράζουμε στρατηγική έντονης διεκδίκησης από τις αεροπορικές και τις ναυτιλιακές εταιρείες για αύξηση δρομολογίων αλλά και προορισμών. Και πώς θα υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για τη Σύρο. Με όρεξη, με εξωστρέφεια και με πολλή δουλειά.
Γνωρίζουμε να διεκδικούμε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που θα ανοίξουν νέους ορίζοντες και ευκαιρίες για το νησί μας. Θέλουμε και μπορούμε να τρέξουμε παντού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, να μιλήσουμε για όλα όσα έχουμε σχεδιάσει και για όλα όσα θέλουμε να κάνουμε για τη Σύρο. Εφ' εξής, ούτε ένα ευρώ χαμένο από χρηματοδοτήσεις. Στις τελευταίες σελίδες του προγράμματός μας αναφερόμαστε σε μερικά μόνο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τρέξουν την επόμενη πενταετία για τους Δήμους με προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποδεικνύουμε λοιπόν ότι χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Αυτό που μένει είναι το όραμα, το οποίο και διαθέτουμε. Μένουν και οι μελέτες, τις οποίες θα εκπονήσουμε και θα οριμάσουμε ώστε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες υλοποίησης όλων των έργων που σχεδιάζουμε. Γιατί τώρα σχεδιάζονται οι πόλεις και τα χωριά του μέλλοντος. Τώρα σχεδιάζονται οι Δήμοι των επόμενων 50 χρόνων. Και αύριο, το αύριο των Δήμων ανήκει στις ισχυρές ομάδες που έχουν τη γνώση και τη θέληση και την αποφασιστικότητα. Φίλες και φίλοι, σε αυτές τις εκλογές νικητής θα αναδειχθεί ο συνδυασμός που θα συγκεντρώσει 43% συν μία ψήφο των ψηφισάντων. Και όπως όλα δείχνουν, η ΣΥΡΟΣ θα εκλέξει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Γι' αυτό ζητώ από όλους να σκεφτούν πολύ συνετά πού θα δώσουν την ψήφο τους την πρώτη Κυριακή, γιατί δεύτερη δεν θα υπάρξει. Φίλες και φίλοι, έχετε στα χέρια σας ένα πολύ δυνατό όπλο, την ψήφο σας. Μην τη δώσετε ελαφρά την καρδιά σε συνδυασμούς που δεν ξέρουν ή που δεν μπορούν ή που δεν θέλουν να δώσουν προοπτική ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο και προοπτική εξέλιξης στα παιδιά μας. Σε συνδυασμούς που το μόνο που ξέρουν καλά είναι να ταΐζουν, να τάζουν λαγούς με πετραχίλια, να χαϊδεύουν αυτιά και να ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα. Και στο κάτω-κάτω, η ΣΥΡΟΣ δεν έχει ανάγκη από δήμαρχο διαχειριστή ή έρμεο των καταστάσεων, αλλά από δήμαρχο αγωνιστή, ικανό να διαχειριστεί, ικανό να σχεδιάσει το Δήμο των επόμενων 50 χρόνων. Ήρθαμε για να αλλάξουμε το Δήμο και τις ζωές μας, να στηρίξουμε την πόλη και τα χωριά μας, τους ευφαθείς συμπολίτες μας και τη νέα γενιά και με περισσότερη δημιουργικότητα να φέρουμε τη ΣΥΡΟ μπροστά στο επίκεντρο των εξελίξεων. Να κάνουμε τη ΣΥΡΟ ισχυρή, πρωταγωνίστρια των Κυκλάδων, πρωτοπόρο στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νίκη μας θα είναι η νίκη για ολόκληρο το νησί. Δώστε μας την ψήφο σας και την νίκη από την πρώτη Κυριακή. Πάμε μαζί για τη ΣΥΡΟ, πάμε μαζί για την νίκη. Σας ευχαριστώ όλους.